Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εσχύλου, Πέρσε. Σε μετάφραση Πάνου Μουλά. Άτοσα, η Ελένη Χατζιαργύρη. Αγγελία Φόρος, ο Δάνης Κατρανίδης. Δαρίος, ο Χρήστος Τσάγκας. Ξέρξης, ο Νικίδας Τσακυρόγλου. Χορός των Περσών. Γιώργος Παρτσαλάκης, Θάνος Καλλιόρας, Κώστας Κοκάκης, Μινάς Χατζησάβας, Κώστας Κοντογιάννης. Επιλογή μουσικής, Δανάη Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου, Βασίλης Καράς. Μοντάζ, Σωτήρης Αρτινός. Οργάνωση παραγωγής, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή, Βίκη Μουντρέα. Σκηνοθεσία, Γιώργος Θεοδοσιάδης. Των Περσών που έχουν φύγει στην Ελλάδα, να εμείς οι πιστοί καθώς μας λένε. Είμαστε οι φύλακες μες στο πολύ χρυσολαμπρό παλάτι. Όπως μας άξιζε ο ίδιος ο Ξέρξης, γιος του Δαρίου και βασιλιάς, μας διάλεξε τη χώρα να προσέχουμε. Τώρα η καρδιά μου κακά προμαντεύοντας, τον νέον άντρα πονώντας, μέσα μου τρέμει για το γυρισμό του και της χρυσής στρατιάς το γυρισμό. Γιατί έχει κιόλας φύγει η δύναμη όλη της Ασίας και κανείς μανταντοφόρος ή αναβάτης δεν έρχεται στην πόλη των Περσών. Και εκείνοι, αφήνοντας τα Σούσα, τα Εκβάτανα και το πανάρχιο Κίσιο Κάστρο, μίσεψαν. Άλλοι καβαλάριδες, άλλοι πάνω στα πλοία ή πεζοπόροι, πυκνό στήφος πολέμου. Έτσι ο Αμίστρης και ο Αρταφέρνης. Έτσι ο Αστάσπης και ο Μεγαβάτης, αρχηγοί των Περσών, βασιλιάδες, υπήκοοι του μεγάλου βασιλιά, οδηγούν το αμέτρητο φουσάτο. Δαμαστές του αλόγου και του τόξου, φοβεροί και τρομεροί στον πόλεμο με την παλικαριά τους. Κι οι λαοί προχωρούν σπαθοφόροι από κάθε μεριά της Ασίας, πιστοί στη δεινή προσταγή του αρχηγού μας. Τέτοιο άνθος ανδρών από τη χώρα μας την Περσίδα έχει φύγει. Η Ασία που τους έθρεψε με καημό φλογερό αναστενάζει. Κι οι γονείς, κι οι γυναίκες τους, ολοένα τις μέρες μετρούν και τρομάζουν τον καιρό που μακραίνει. Στον γειτόνον τη γη, πορθητής τώρα πια θα έχει αντίκρι περάσει ο στρατός του αρχηγού μας, διαβαίνοντας πάνω από λινόδι τη σχεδία το κανάλι της Έλης, θυγατέρα στο Αθάμαντα, και απ' τη μια στην άλλη όχθη το γεφύρι του στείνοντας πολυκάρφωτη οδό, σαν ζυγός του πορθμού τον Αφιένα. Της Ασίας της Πολύκος μισοάρχοντας, το κοπάδι το θείο οδηγεί δυο στρατιές πάνω σ' όλη τη γη, στη στεριά και στο κύμα, περήφανος για τους άξιους, σκληρούς αρχηγούς του, ο ισόθεος άντρας, ο αψής, ο βλαστός της γενιάς της Χρυσής. Κι απ' τα μάτια το βλέμμα του ρίχνοντας σκοτεινό, βλέμμα δράκου φωνιά, πολυναύτης, πολύχυρος, και το σύριό του τάρμα κινώντας, οδηγεί τον δοξότη τον Άρη πάνω σ' άντρες λαμπρού στο κοντάρι. Άξιος ποιος θα βρεθεί να κρατήσει των ανθρώπων το απέραντο ρεύμα, να αντικόψει με φράγμα οχυρό το ακατάβλητο κύμα της θάλασσας. Ο στρατός των Περσών είναι ανίκητος και η καρδιά του λαού τους ατσάλι. Και μια μοίρα παλιά, των θεών προσταγή, έχει ορίσει στους Πέρσες να φέρνουν τους πολέμους που κάστρα γκρεμούν, ταραχές των αλόγων της μάχες, και ακόμα χαλασμό μες της πόλης. Να γιατί μαυροφόρας παράζεται η ψυχή μου από το φόβο, μην ξάφνουν μια φωνή, των Περσών πάει το στράτευμα ακουστεί μες στην πόλη των Σούσων, την τρανή κι άδεια τώρα από άντρες. Και στο Κίσιο το κάστρο αντίλαλος κράξει, αλλή μας. Και τότε οι γυναίκες, μια σύναξη, σκούζοντας τους λινούς πέπλους σκίσουν κομμάτια. Γιατί πια όλος τώρα, πεζός και καβάλα στο άτιο λαός μας, έχει λείψει σας μάρια από μέλισσες με το μέγα αρχηγό του, περνώντας τα κροτήρι του πόντου, μια γέφυρα πλωμένη από τη μια γη στην άλλη. Φίλοι Πέρσες, ελάτε, ας καθίσουμε εδώ, στην παλιά του τη στέγη, και ας δούμε με φροντίδα και σύνεση, είναι ανάγκη.
Τι να γίνεται ο Ξέρξης ο αφέντης μας, του Δαρίου ο βλαστός, που έχει δώσει το όνομά του στο γένος μας. Άραγε, ποιος νικάει? Τη Σαΐτας το ρίξιμο? Μήπως τάχα το σθένος της Λόγχης? Αλλά να που προβαίνει σαφώς από τα μάτια των θεών, η μητέρα του τρανού μας αφέντη και δική μου βασίλισσα. Προσκυνώ και προσπέφτω. Το χρέος μας είναι όλοι να τη χαιρετήσουμε με προσίγωρα λόγια, όπως πρέπει. Καλή σου η ώρα, Δέσποινα, πρώτη μες στις Περσίδες, τις Βαθίζωνες, μάνα γερόντισσα του Ξέρξη και γυναίκα του Δαρίου. Ήσουν το τέρι ενός θεού μας περσικού, και πάλι η μάνα θα'σαι ενός θεού μας, φτάνει η παλιά μας τύχη το στρατό να μην τον έχει τώρα εγκαταλείψει. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα ως εδώ και άφησα το χρυσό μου το παλάτι, το θάλαμο που κάποτε πλαγιάζαμε μαζί με το Δαρείο. Κι είναι μια έγνοια που ματώνει την καρδιά μου. Φίλοι, σε εσάς θα πω το κάθε τι. Με ζώνουν τόσοι φόβοι για το βιός μου και τρομάζω μήπως ο μέγας πλούτος μας δώσει έτσι ξάφνου μια κλωτσιά και μας σκορπίσει κατά γης, σκόνη την ευτυχία μας, αυτήν που σήκωσε ο Δαρείος ψηλά με τη βοήθεια ενός Θεού. Γι' αυτό το νου μου τυραγνάει μια ανομολόγητη διπλή αγωνία, πως ούτε δίχως άντρες τα λεφτά έχουν στον κόσμο σεβασμό και υπόλοιψη, ούτε και οι άντρες δίχως τα λεφτά έχουν μια λάμψη σάξια με τη δύναμή τους. Όμως τα πλούτη μας συνάθικτα κι όλος μου ο φόβος είναι για το μάτι, και μάτι του σπιτιού λογιάζω την παρουσία του αφέντη. Καλά κι άγια όλα αυτά, μα τώρα Πέρσες, γέροντες πιστοί, θέλω τη γνώμη σας σ' ό,τι θα σας αφηγηθώ, γιατί μόνο από σας μπορώ χρήσιμες συμβουλές να περιμένω. Βασίλισσα της γης αυτής, στο λέω και να το ξέρεις, δεν θα χρειαστεί για δεύτερη φορά να μας ζητήσεις ένα μας λόγο ή κάποια πράξη. Φτάνει μονάχα να μπορούμε να σου γίνουμε οδηγοί, γιατί είμαστε στις αγωνίες σου η συμβουλή σου η πιο καλοπροαίρετη. Μέσα στη νύχτα πάντοτε με ζώνουν όνειρα πολλά, αφού το γιος μου ετοίμασε στρατό και πάει στη γη των Ιώνων να την υποτάξει. Κι όμως δεν είδα άλλο ποτέ μως τώρα τόσο καθαρό όπως τη νύχτα που μας πέρασε. Άκουσε το όνειρό μου. Μου φάνηκε πως ήρθανε εμπρός μου καλοντημένες δυο γυναίκες, η μια με πέπλο περσικό, η άλλη με δόριο πέπλο στολισμένες, κι ήταν στ' ανάστημα στην άψογη ομορφιά πολύ πιο ξέχωρες από τις γυναίκες τις σημερινές, κι οι δυο τους αδερφές το ίδιο αίμα, κι είχαν πατρίδα την Ελλάδα η μια, τη χώρα των βαρβάρων η άλλη, και μου φαινόντανε οι δυο σαν να μαλώναν μεταξύ τους. Κι ο γιος μου, ως τότε, βάλθηκε να τις μερώνει, ώσπου τη ζεύει στο άρμα του, κρεμώντας τον τράχυλό του σχαλινά. Κι μια καμάρωνε με τη γελία αυτή στολή, κι άφηνε υπάκουα το στόμα της στα γέμια. Μα η άλλη κλώτσαγε, και ξαφνικά πιάνει και κομματιάζει με τα χέρια της όλα τα σύνεργα του δίφρου. Και ελεύθερη από τα χαλινά, αρπάζει το ζυγό με ορμή και τον εσπάει στη μέση. Ο γιος μου πέφτει κατά γης, ενώ ο πατέρας του εκεί στέκει στο πλάι με λύπηση. Και ο Ξέρξης, καθώς βλέπει το Δαρείο, τραβά και σκίζει το ρούχο από το κορμί του. Αυτό είναι το όνειρο που είδαμε στη νύχτα. Κι ύστερα, όταν σηκώθηκα και έβρεξα στην κρυστάλλινη πηγή τα δυο τα χέρια μου, στάθηκα δίπλα στο βωμό με την παλάμη μου έτοιμη για να χαρίσω προσφορές στους θεούς που διώχνουν όλα τα κακά. Μεγάλη χάρη τους. Και τότε βλέπω ένα ιτό να φεύγει κατά το βωμό του Απόλλωνα. Στέκομαι και από το φόβο μου, φίλοι, μένω βουβή. Και αμέσως βλέπω να χυμάει γοργόφτερο ένα κυρκινέζι και με τα νύχια να μαδάει την κεφαλή του αετού. Και αυτός δεν σάλευε, μόνο που είχε μαζέψει το κορμί του και τ' άφηνα προστάτευτο. Όνειρο αλήθεια φοβερό για μένα που το είδα, όπως για σας που το ακούτε. Αλλά να ξέρετε, αν πετύχει ο γιος μου, θα είναι ένας άντρας ξακουστός. Αν πάλι κακοπάθει, δεν έχει να λογοδοτήσει στην πατρίδα του. Όμως, εάν σωθεί, θα βασιλέψει στη χώρα τούτη όπως και πριν. Μητέρα, με τα λόγια μας δεν θέλουμε ούτε φόβο παραπανήσιο να σου δώσουμε, ούτε θάρρος. Εσύ δε ίσους τους θεούς και ζήτα τους, αν είδες άσχημο όνειρο, ξορκισμένο να είναι.
κι όλα να βγούνε σε καλό για σένα, τα παιδιά σου, την πόλη και τους φίλους μας. Κι ύστερα κάνε τις χωές σου στη γη και στους νεκρούς. Απ' το δαρείο τον άντρα σου που καθώς λες τον είδες το όνειρό σου, ζήτα ολόψυχα να στέλνει από το βυθό της γης χαρές για σένα και το γιο σου, κι όλα τα ενάντια ας τα κρατάει στη σκοτεινιά. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Καλοπροαίρετα τη δίνει η μάντισα η καρδιά μου. Και θαρώ όλα με τον καιρό θα πάν καλά. Το ξέρω. Καλοπροαίρετα για το παιδί μου και το σπίτι μου το όνειρο μου εξηγείς. Εσύ ο πρώτος μου ονειροκρίτης. Μακάρι ας γίνει ό,τι καλό. Και αυτά που θέλεις όλα θα τα προσφέρω στους θεούς και στους νεκρούς μου μόλις μπω στο παλάτι μου. Όμως θέλω να μάθω σε ποια μεριά της γης είναι η Αθήνα. Μακριά στη δύση, εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Ώστε αυτή την πόλη ωρέχτηκε ο γιος μου. Γιατί έτσι πια θα όριζε όλη την Ελλάδα. Και έχουν χιλιάδες στράτευμα οι εχθροί μας. Τέτοιο στρατό που έφερε στους Μήδους πλήθος συμφορές. Τι άλλο ακόμη, άραγε πλούτο αρκετό στα σπίτια τους. Μόνο μια φλέβα ασήμι, θησαυρό στη γη τους. Και πολεμούν με βέλη που κρατούν στα χέρια. Όχι. Έχουνε κοντάρια και στολές με ασπίδες. Και ποιος είναι ο αφέντης τους που εξουσιάζει το στρατό? Δεν είναι δούλοι ανθρώπου. Δεν έχουν αφέντη. Και πώς λοιπόν θα αντέξουν στους εχθρούς τους? Όπως όταν ρημάξανε το πλήθος του Δαρείου. Τα λόγια σου φαρμάκι για τους γονείς αυτών που φύγαν. Νομίζω πως θα μάθεις αμέσως όλη την αλήθεια. Αυτός που τρέχει εδώθε φαίνεται να είναι Πέρσης. Θα φέρνει ειδήσεις βέβαια. Καλές, κακές, δεν ξέρω. Ο πόλης της ασιατικής μας γης, ο χώρο της Περσίας, εσύ του πλούτου απέραντο λιμάνι, πώς έσβησε έτσι η μεγάλη ευτυχία μας με ένα μονάχα χτύπημα? Πώς το άνθος των Περσών έχει χαθεί? Αλίμονό μου, τι κακό πρώτος κανείς να φέρνει το μήνυμα της συμφοράς. Κι όμως όλα τα πάθη μας Πέρσες πρέπει να σας τα αφηγηθώ. Χάθηκε. Καταστράφηκε. Πάει ο στρατός μας όλος. Αχ, θλιβερές, λυπητερές και ανήκουστές μας οι φορές. Πέρσες μου, κλάψτε με λυγμούς ακούγοντας τέτοια δεινά. Γιατί τα πάντα εκεί κάτω έχουν τελειώσει πια για μας. Κι εγώ το φως του γυρισμού ανέλπιστα το βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν μου δόθηκε βαθιά να ζήσω, γερατιά. Για να αξιωθώ να ακούσω αυτό το ανέλπιστό μας το κακό. Ήμουν εκεί. Δεν τ' άκουσα να πεις απ' άλλους. Γι' αυτό μπορώ και να σας πω, Πέρσες, πως ήρθε η συμφορά. Αχ, συμφορά μου. Ανώφελα φύγαν τα άπειρα βέλη μας και έφτασαν ως την άραχλη τη χώρα των Ελλήνων. Τη Σαλαμίνα οι ακτές κι όλες τριγύρω οι ξέρες έχουν γεμίσει από νεκρούς που κακοθανατήσαν. Αχ, μου μιλάς για τα κορμιά τα θαλασσοδαρμένα που τώρα πια χωρίς πνοή λυκνίζονται ολοένα στο κύμα. Αχ, κι αναδεύονται μες στις φαρδιές χλαμίδες. Ήταν τα τόξα ανήμπορα. Κι έτσι ο στρατός μας όλος δαμάστηκε από τα έμβολα των καραβιών και πάει. Σύρε το μυρολόι σου και τη φωνή σου θλιβερή για τους τρισάθλιους Πέρσες μας που τους γελάσαν οι θεοί. Πάει ο στρατός αλίμονο. Ο μίσος άσβηστο για μέ τη Σαλαμίνα στ' όνομα. Και πως στενάζω όταν ξανά θυμάμαι την Αθήνα. Αχ, Αθήνα, μισητή για μας τους άμυρους. Και πως μπορώ να την ξεχάσω που άδικα τόσες Περσίδες στέρισε από παιδιά και από άντρες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.